Με τη Δανάη Δελιγεώργη μιλάμε για τους χαρισματικούς ανθρώπους. Η Δανάη ως υπεύθυνη προγραμμάτων εκπαίδευσης χαρισματικότητας μας βοηθά να βάλουμε ένα πλαίσιο και να κατανοήσουμε σε ποιες περιπτώσεις μιλάμε για έναν χαρισματικό άνθρωπο. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν κάποιος ανήκει σε αυτό το φάσμα και για ποιους λόγους κάποιος είτε παιδί είτε ενήλικας είναι σημαντικό να εντοπίσει αυτή του την ιδιότητα και να βρει τα κατάλληλα εργαλεία για να εξελιχθεί ως προσωπικότητα. Δανάη, θα ξεκινήσω με αυτό που σου έλεγα λίγο πριν. Όλοι οι γονείς θεωρούμε ότι τα παιδιά μας είναι χαρισματικά, με τον τρόπο τους. Και θα συμφωνήσω μαζί σου. Απλώς, όλοι οι γονείς είναι σαν τους μύθους που διέπει τον κόσμο της χαρισματικότητας, γιατί όλοι οι γονείς θεωρούν ότι τα παιδιά τους είναι χαρισματικά, απλώς δεν ξέρουν τι είναι χαρισματικότητα. Πάμε να τη δούμε αυτή τη χαρισματικότητα. Ναι. Σίγουρα είναι χαρισματικά, με την ευρεία έννοια του όρου. Είμαστε όλοι χαρισματικοί με τον τρόπο μας. Ναι. Αλλά πάμε να εστιάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό τώρα. Πάμε να το δούμε πολύ επιστημονικά το θέμα. Τέλει. Πότε ένα παιδί είναι χαρισματικό, τι χαρακτηριστικά έχει? Είναι πανέξυπνος, πούμε, έχει υψηλό IQ, αρκεί αυτό? Πολλά σου έβαλες. Πολλά έβαλες. Θα ξεκινήσω σιγά σιγά, επειδή είπες επιστημονικά, οπότε πρέπει να φροντίσω κάθε λέξη από αυτές που είπες. Ναι. Σε αυτό που έλεγα στην αρχή είναι ότι δεν ξέρουν τι είναι χαρισματικότητα, οπότε από τη στιγμή που βάζει ο καθένας ό,τι αρισμό θέλει πίσω από αυτό, ας πούμε το παιδί μου μοιάζει, άρα είναι χαρισματικό. Καλό επιχείρημα αυτό. Έτσι, με αυτή την έννοια ο καθένας ορίζει ότι θέλει ότι είναι χαρισματικότητα, άρα το παιδί μου είναι χαρισματικό, τελειώνει. Άρα γι' αυτό το λόγο καταρρύπτεται ο μύθος. Εάν ξέρανε όλοι οι γονείς τι είναι η χαρισματικότητα, τότε δεν θα θεωρούσαν ότι τα παιδιά τους είναι χαρισματικά, γιατί ξέρουν από τι ορίζεται, άρα πραγματικά αφού δεν βλέπουν κάτι τέτοιο μπροστά τους, δεν ισχύει. Δώσε μας ένα ορισμό να καταλάβουμε. Να δώσω, περίμενε, γιατί είπες πολλά. Είπες, το επόμενο που είπες ήταν ότι... Το θυμάσαι, αυτή είναι χαρισματική, δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Είπες γιατί, ότι όλοι είμαστε χαρισματικοί με την αυρία έννοια. Ναι, με τον τρόπο μας ο καθένας. Δεν είμαστε. Αυτό είναι πάλι κάτι που πρέπει να βγάλουμε από το τραπέζι. Όλοι έχουμε δυνατά και αδύναμα σημεία. Mm. Αυτό σίγουρα. Ναι. Συγκρινόμενα μεταξύ τους. Τώρα, ο χαρισματικός άνθρωπος και ο λόγος που δεν λέω παιδί και θα... Οπότε λες παιδί, εγώ θα λέω άνθρωπος. Ωραία. Είναι γιατί πρώτα απ' όλα δεν είναι παιδική ασθένεια. Δεν φεύγει μετά τα 18. Μένει. Μένει για πάντα. Ναι. Επίσης, το παιδί δεν είναι διαφορετικό είδος. Σωστά. Απλά είμαστε κοντοί άνθρωποι και πιο ψηλοί άνθρωποι. Mm. Άρα, λέμε χαρισματικός άνθρωπος. Mm. Ο χαρισματικός άνθρωπος, λοιπόν, τι γίνεται? Σκέψου ότι τον εντοπίζουμε με αυτό που είπες με την ευρεία έννοια. Παίρνουμε, λοιπόν, τα δυνατά σημεία των ανθρώπων. Πες ότι το δυνατό μου σημείο είναι το ύψος μου. Ναι. Πετάω τώρα στην τύχη ότι είναι δυνατό σημείο το να είσαι ψηλός. Και είσαι και εσύ ψηλή, και ο απέναντι ψηλός, και ο απέναντι ψηλός. Παίρνουμε, λοιπόν, όλους τους ψηλούς και συγκρίνουμε τα δυνατά σημεία μεταξύ τους. Okay. Και κάποιοι από αυτούς είναι ακόμα πιο ψηλά. Mm. Αυτό είναι η χαρισματικότητα. Άρα όχι, δεν είμαστε όλοι χαρισματικοί με την ευρεία έννοια, όπως με την ίδια λογική δεν υπολοιπόμαστε σε κάτι, δεν ανήκουμε στην νοητική στέρηση, ας πούμε, επειδή εγώ δεν είμαι τόσο καλή όσο να φτιάχνω ένα φαγητό με το να δένω τα κορδόνια μου, δεν ξέρω να δένω τα κορδόνια μου. Αυτό δεν με βάζει στην νοητική στέρηση, επειδή είναι το αδύναμό μου σημείο. Να. Αν αυτό κάπως απαντάει σε αυτά που είπες. Μετά είπες να... Δεν θυμάμαι τι έχω πει, παιδί μου, τόσα εγώ που είπαμε. Είπες να πούμε κάποια χαρακτηριστικά. Μπράβο, έλα. Και επίσης είπες να δώσω έναν ορισμό. Μπράβο, ωραία τα λες. Και νομίζω τα καλύψαμε αυτά που είπες. Ναι. Το να δώσουμε τώρα χαρακτηριστικά με το να δώσουμε τον ορισμό, κατευθείαν με προκαλείς να πω τρία πράγματα σχετικά που πλαισιώνουν και τις τρεις αυτές απορίες σου. Και είναι και συχνές απορίες, οπότε στόχευσες. Συνήθως αυτές ρωτάει ο κόσμος στην αρχή. Ναι. Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει ένας ορισμός για τη χαρισματικότητα. Υπάρχουν πολλοί ερευνητές πολλά χρόνια πριν μπήκαν στη διαδικασία ο καθένας να βρει να συμπτύξει τις κατάλληλες λέξεις ώστε να γίνει καθολικός ο ορισμός. Mm. Αλλά θα το πάω και λίγο πιο κάτω. Δεν υπάρχει ένας καθολικός ορισμός για το τι σημαίνει παιδί. Δηλαδή, ναι, αν έρθεις στην Ελλάδα και πεις παιδί και πας και αρκετά νοτιοανατολικά και πεις παιδί... Δεν καθορίζεται την ηλικία όμως, για πες, από τα χρόνια. Ναι, εδώ πέρα λέει μια οικογένεια ότι
να πάω στο παιδί φαγητό. Δεν προλαβαίνω, πρέπει να πάω στο εδώ παιδί. Εδώ πέρα φαγητό. Στην Ελλάδα εννοεί. 40 χρόνια το παιδί. Ναι. Ναι. Και κάπου νοτιοανατολικά λένε παντρεύεται η κόρη μου. 9 χρονών. 9 χρονών η κόρη. Το παιδί. Γιατί, δεν, γιατί δεν είναι παιδί ακόμα. Δεν είναι παιδί, είναι γυναίκα. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι η κοινωνιολογική προσέγγιση αυτό. Ναι, μπράβο. Ναι. Άρα λοιπόν με την ίδια λογική, πώς να πεις χαρισματικός ένα πράγμα. Το έχουν προσπαθήσει όμως αρκετά. Πάνω κάτω οι ορισμοί λένε το ίδιο. Πάνω κάτω. Ένας ορισμός τον οποίο εγώ συμφωνώ απόλυτα, αλλά εκεί θα μπούμε αρκετά ακαδημαϊκά και δεν ξέρω αν είναι το πλαίσιο για να τον δώσουμε. Πες τον, παιδί μου, και ό,τι καταλάβουμε. Κάτι θα κρατήσουμε από αυτό. Ουσιαστικά, και το παραφράζω με δικά μου λόγια, δεν το θυμάμαι by heart, είναι κάτι το οποίο έχει πει η Anne Marie Roper, έτσι εμένα με εκφράζει, και λέει ότι τι είναι, λέει, αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να μια μεγαλύτερη ευαισθησία, μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση, μια μεγαλύτερη ικανότητα να κάνουν τι. Να μετατρέπουν ερεθίσματα μέσω του αντιληπτικού μηχανισμού και να εντυπώνονται έτσι στην ύπαρξή τους. Δύο πράγματα. Να δημιουργούν από τα ερεθίσματα που παίρνουν πιο έντονες συναισθηματικές και διανοητικές εμπειρίες. Το συναίσθημα είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας πέραν του πόσο καλά δουλεύει το μυαλό μου. Απόλυτα. Τη λειτουργία του εγκεφάλου δηλαδή. Απόλυτα. Απόλυτα, γιατί πολύ συχνά λέμε στους ανθρώπους, αν σου πω τώρα εσένα, δείξε μου πού είναι το μυαλό σου. Θα μου δείξεις. Εγώ θα σου πω ότι είναι εδώ κάπου. Εκεί θα πεις ότι είναι το μυαλό σου. Ωραία, η πλειοψηφία των ανθρώπων θα κάνει έτσι. Αν εμένα μου πεις πού είναι το μυαλό σου, θα σου πω... All over. Παντού, σε κάθε κύτταρο. Δεχόμαστε ερεθίσματα από παντού. Απλά πολύ γρήγορα από τους ενδιάμεσους νευρώνες μεταφέρονται στον κεντρικό επεξεργαστή. Και από εκεί ο κεντρικός επεξεργαστής αντιδρά πάλι μέσω του νευρικού συστήματος και επικοινωνεί με κάθε κύτταρο. Και σου λέει παραξετάδε ορμόνες ενδοκρινολογικά και μυϊκά κάνε τις τάδες συσπάσεις για να αντιδράσεις. Mm. Εντάξει. Άρα λοιπόν, με αυτή τη λογική είναι παντού. Το που λες, α, να είναι αρκετά έξυπνος μόνο τι σκέφτεται, είναι και τι νιώθει. Και αυτά συναισθηματικά τη νιώθει. Το συνέστημα, όχι η αίσθηση της αφής κτλ. Και συναισθηματικά. Άρα δεν αρκεί. Δεν λέμε, ας πούμε, χαρισματικό έναν άνθρωπο, το μαθαίνω, που έχει, ας πούμε, πάρα πολύ υψηλό IQ και είναι άσος διάνοια στα μαθηματικά ή στη φυσική. Η Λίντα Σίλβερμαν, η οποία είναι γκούρου στο χώρο και συνεργάτης και μεγάλη πια σε ηλικία, σε μια διάλεξη στην Δανία της έκαναν παρόμοια ερώτηση. Και λέει, θα σας απαντήσω. Λέει, έχω γνωρίσει χιλιάδες χαρισματικούς ανθρώπους. Και μία από τις ενδείξεις χαρισματικότητάς τους ήταν ο υψηλός δείκτης νοημοσύνης. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά έχω γνωρίσει και χιλιάδες ανθρώπους με υψηλό δείκτη νοημοσύνης που δεν είναι χαρισματικοί. Mm-hmm. Και αυτό ήταν μία από τις ενδείξεις. Ακριβώς. Υπάρχει καθολικότητα. Ένα ταλέντο στη μουσική αρκεί για να μας κάνει χαρισματικούς ή στη ζωγραφική ή στο χορό ή σε ένα άλλο είδος καλλιτεχνικής έκφρασης. Όχι. Αυτό που λέμε, είναι ταλαντούχος αυτός. Είναι και χαρισματικός την ίδια στιγμή. Όχι απαραίτητα. Το ταλέντο και οποιαδήποτε μορφή δεξιότητας είναι κάτι το οποίο χτίζεται. Ναι. Με πρώτα απ' όλα θέλω, κίνητρο, εσωτερικό, επιτοπλίστων, μπορεί να είναι και εξωτερικό. Επιμονή, υπομονή, μεθοδικότητα, συνέπεια, επανάληψη και έτσι χτίζεται. Άρα οποιοσδήποτε άνθρωπος, δουλεμένος σε κάποιον τομέα ακαδημαϊκό σαφώς, επιδίδει τις κατάλληλες δεξιότητες και από εκεί και πέρα συγκρίνουμε τις δεξιότητες των ανθρώπων. Αυτά είναι τα ταλέντα. Mm-hmm. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτά δημιουργούνται. Όντως, δεν γεννιέσαι ταλαντούχος, γεννιέσαι με ένα δυναμικό. Σωστά. Το δυναμικό λοιπόν τώρα τι κάνει. Ανάλογα με το πού επιδίδεσαι, πού μπαίνεις στη διαδικασία και σε εκπαιδεύουν να, αν εμείς οι δύο είναι στο να παίζουμε μπάσκετ, ποιος παίρνει πιο εύκολα τα rebound, παίρνει την μπάλα από τη στεφάνη. Ναι. Σαφώς αν εγώ είμαι πιο ψηλή από εσένα, προφανώς έχω και το δυναμικό μου που ξεκινά, έχω προβάδισμα. Έτσι. Άρα θα με εκπαιδεύσεις και εγώ θα γίνω τελικά, όχι απαραίτητα πιο ταλαντούχα από σένα, αλλά πιο αποδοτική. Να. Θα μπορούσαμε να μετρήσουμε τη δουλειά που έχεις κάνει εσύ με μένα και εσύ να είσαι πιο ταλαντούχα. Ποιος είναι πιο αποτελεσματικός όμως?
Αυτό το κρίνουν το αποτελέσματα του αγώνα. Ναι. Απλά σίγουρα εγώ έχω ένα προβάδισμα. Οι χαρισματικοί άνθρωποι έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ναι. Ποια είναι αυτά? Δεν είναι απαραίτητα και ακριβώς τα ίδια σε όλους. Αυτό το λέω γιατί πολλοί γονείς και εσείς δίνουμε μια λίστα με τα πιο πιθανά χαρακτηριστικά. Ναι. Θέλω να την πεις αυτή τη λίστα, βρε παιδί μου. Απ' έξω. Σε πηγαίνω έτσι και έτσι και δεν μου το λες. Θα τα πω. Αλλά συχνά αυτό μετά μπερδεύει, γιατί συχνά μπαίνουν στη διαδικασία και λένε «Α, έχει τα 7 από τα 10, οπότε μάλλον δεν είναι». Και εκεί υπάρχουν διάφορα αστεία. Πρώτον, μπορείς να έχεις 7 από τα 10, εννοείται. Μπορεί να έχεις 3 από τα 10. Ένα. Δύο. Ποιος είσαι εσύ γονέας που θα το κρίνεις ότι το έχει ή δεν έχει? Πώς ξέρεις ότι θα το κρίνει σωστά? Θα το κρίνει σωστά ο ειδικός, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην αναγνώριση και υποστήριξη χαρισματικών και ταλαντούχων ανθρώπων. Πώς τα αναγνωρίζετε τα παιδιά και αυτούς τους ανθρώπους? Θα μου το απαντήσει, δεν μπορεί. Θα στα απαντήσω. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιος ο οποίος θέλει να αναγνωρίσει και να είναι έγκυρη η αναγνώρισή του, έτσι. Σίγουρα υπάρχουν δύο είδη μετρήσεων. Υπάρχουν οι μετρήσεις οι οποίες είναι αντικειμενικές και οι μετρήσεις οι οποίες είναι υποκειμενικές. Χρειάζεσαι και τα δύο είδη. Αντικειμενικές μετρήσεις είναι οτιδήποτε μετράς έναν άνθρωπο και το συγκρίνεις με άλλους ανθρώπους μέσα από κάποιο σταθμισμένο τεστ. Παραδείγματος χάριν τα IQ tests που ξέρουμε. Ποια θέλουμε όμως? Τα σταθμισμένα. Δηλαδή, αν εγώ βγάλω μόνιμο ένα IQ test, το οποίο δεν το έχω σταθμίσει στον ελληνικό πληθυσμό, δεν είναι μια έγκυρη πηγή, έτσι. Άρα λοιπόν τα σταθμισμένα IQ test. Αντιστοίχως υπάρχουν σταθμισμένα τεστ ηγετικών ικανοτήτων ή δημιουργικών ικανοτήτων ή οτιδήποτε. Επίσης, κάπως σταθμισμένο είναι, μπορούμε να πούμε, βαθμοί που μπαίνουν στα παιδιά διαχρονικά σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή, αν πάρεις τους βαθμούς του μια χρονιά, δεν σου λέει απαραίτητα κάτι. Μπορεί να είναι η υποκειμενική αντίληψη του δασκάλου. Υποθετικά ότι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν την ίδια εκπαίδευση και δίνουν σε παρόμοια ύλη, παρόμοια τεστ για χρόνια. Με κάποιο τρόπο είναι σταθμισμένο. Κάπως μπορείς να το πάρεις σε αντικειμενικές μετρήσεις. Αντικειμενικές μετρήσεις μπορεί να είναι κάποιοι μεγάλοι διαγωνισμοί. Να. Διαγωνισμός ρητορικής που συμμετέχουν 1000 άτομα. Ναι. Κάπως πάλι μπαίνει σε μια αντικειμενική διάσταση. Τώρα, άμα κάνουμε εμείς μεταξύ μας ένα διαγωνισμό και εσύ βγεις πρώτη, πόση αντικειμενικότητα έχει αυτό? Καλά, με σένα πρώτη μπορεί να έχει. Ευχαριστώ. Κάτι να σε τιμήσουμε, γιατί είμαστε εδώ σπίτι σου. Οι υποκειμενικές κρίσεις. Υποκειμενικές μετρήσεις. Οι υποκειμενικές μετρήσεις που πάλι χρειαζόμαστε είναι συνέντευξη με το παιδί. Συνέντευξη με την οικογένεια. Να δούμε τι συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο το συγκεκριμένο. Βέβαια, ακριβώς. Να πάρουμε ένα ιστορικό από τους συμμαθητές του, από τους εκπαιδευτικούς του. Πώς λειτουργεί, πώς αντιδρά. Αυτά αντίστοιχα υπάρχουν αυτά που έλεγε στα συμπτώματα, τα οποία εμείς ξέρουμε πώς ρωτάμε και τι λαμβάνουμε σαν απαντήσεις. Συνήθως λοιπόν όταν μαζεύεις αντικειμενικές και υποκειμενικές μετρήσεις, η μία συμπληρώνει την άλλη. Ωραία. Και έτσι βγάζεις το προφίλ αυτού του ανθρώπου. Θα μου πεις για αυτό το προφίλ? Ναι, με χαρά. Ποιο είναι το προφίλ ενός χαρισματικού ανθρώπου? Δεν είναι ένα. Αυτό είναι σίγουρο. Και έτσι αν σκεφτώ μπορώ να σου πω πολύ γρήγορα και σύμφωνα με τη θεωρία του George Betts, ότι υπάρχουν έξι. Έξι που έχουμε. Τύποι. Ναι, σκέψου σαν έτσι. Έχει να κάνει με τα είδη νοημοσύνης ή δεν ταυτίζεται σε καμία περίπτωση? Όχι, είναι άλλο αυτό. Ναι. Ας αφήσουμε τον Gardner λίγο δίπλα. Αν θες να το βάλουμε στο τραπέζι, σε λίγο. Μου τα πετάς όλα μαζί. ο Μπέτς λοιπόν μίλησε, ας πούμε, για το προφίλ του αυτόνομου μαθητή. Ο οποίος τι κάνει, έχει εσωτερικά κίνητρα να διατηρεί και τους μαθητικούς κανόνες. Mm-hmm. Τους ανοιχνεύει και του αρέσει να έχει τα προσωπικό του όρια και να αναγνωρίζει ότι σταματάνε στα δικά σου προσωπικά όρια. Και ταυτόχρονα ο άνθρωπος ο οποίος έχει εσωτερικά κίνητρα να εξελίσσεται και να μαθητεύει και να επιζητά τη γνώση και να αγαπά την εξέλιξη. Αυτό είναι ένα ωραίο προφίλ που το ονομάζουμε αυτόνομος μαθητής. Θα σου έρθει ένα άλλο προφίλ που πάλι ανήκει στο χαρισματικό πληθυσμό που είναι ο επιτυχής. Ο επιτυχής είναι αυτός ο οποίος ως επιτοπλίστων έχει εξωτερικά κίνητρα. Έτσι, δηλαδή, έτσι εκπαιδεύτηκε. Ποιο είναι το κίνητρό του? Η αναγνώριση. Καλή βαθμή. Η αναγνώριση. Το να μου πει ο δάσκαλος, you're the best. Το να βγω πρώτος σε ένα διαγωνισμό. Με νοιάζει πολύ πιο πολύ
Δηλαδή το μαθαίνω, γίνομαι καταναλωτής γνώσης για να αναγνωριστώ. Ναι. Τους διέπει αυτό που ονομάζεται people pleaser. Να ικανοποιώ. Να ικανοποιώ τους ανθρώπους γύρω μου. Ουσιαστικά θέτω τον εαυτό μου και τις δικές μου ανάγκες που δεν τις ξέρω καν εκτός πεδίου. Και όλα είναι οι άλλοι. Αυτοί είναι συνήθως οι άνθρωποι που έχουν και πάρα πολύ άγχος. Ναι. Και προσπαθούν να τους ικανοποιήσουν όλους. Οπότε φαντάζομαι εσύ να είσαι η μαμά μου και κάποια να είναι εκπαιδευτικός μου και κάποιος να είναι ο παππούς μου και να μου βάζεις διαφορετικά στάνταρτ μεταξύ σας. Και εγώ προσπαθώ να γίνω η θεά Κάλλη για να σας ικανοποιήσω όλους. Πάλι θα το δούμε αυτό σαν προφίλ που θα βγάλει τελείως άλλη συμπτωματολογία. Θα έρθει το προφίλ του προκλητικού, ο οποίος είναι ο κόντρα ρόλος. Δηλαδή είναι εγώ είμαι. Τι μου είπες, να βγάλω καλό βαθμό. Εγώ είμαι πιο μάγκας. Ούτε βγάζω καλό βαθμό, ούτε διαβάζω. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι είμαι, σου αποδείξω τίποτα. Δεν με ενδιαφέρεις. Και σε προκαλώ συνέχεια. Είναι αυτοί που μπορούν να σου κάνουν ανάστα μια ολόκληρη τάξη. Α εκπαιδευτικός, Β εγώ. Ωστόσο, χαρισματικός άνθρωπος. Βεβαίως. Αυτή είναι η λεγόμενη. Χρησιμοποιώ αγγλικούς όρους γιατί δεν είμαι ακριβώς σίγουρη ποια είναι η μετάφραση. Νομίζω ότι είναι η υποεπίδοση ο όρος, αλλά λέγεται gifted underachievers. Ωραία. Οι οποίοι τι νιώθουνε, πώς προκλήθηκε συχνά αυτό, όταν δείξαν το δυναμικό τους σε μικρές ηλικίες, νιώσαν ότι τιμωρούνται γι' αυτό. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι έκανα εγώ, μας έβαλε σε ένα project, το έκανε ο συμμαθητής μου, ο οποίος δεν έχει το δικό μου δυναμικό, εγώ το έκανα σαφώς, ξέρω εγώ, πιο διανθισμένο, και είπες και στους δύο, μπράβο. Και πήραμε και 2-10. Ναι. Οπότε λέω, κάτσε εγώ, γιατί έκανα έξτρα δουλειά. Αφού δεν έχω βρει τα εσωτερικά μου κίνητρα και εσύ δεν με αναγνωρίζεις, θα κάνω ό,τι γουστάρω στην τελική. Κάνω ό,τι θέλω. Ναι. Ή είδε ο δάσκαλος ότι, α, εσύ τραβάς, και είπε πολύ ωραία. Αυτός έχει για το σπίτι 5 πράγματα να κάνεις, 15. Και το έχεις πάλι σε τιμωρία. Άρα τι κάνω, υποεπίδοση. Δεν ασχολούμαι. Δανάη, όλα αυτά όμως δεν είναι κομμάτια, μάλλον αποτελέσματα της διαπαιδαγώγησης που παίρνει ένας άνθρωπος μέσα από το σπίτι του, μέσα από την οικογένεια δηλαδή, μέσα από το σχολείο, μέσα από το περιβάλλον του. Και την ίδια στιγμή μπορούν και να αλλάξουν. Αν ο γονιός δηλαδή εντοπίσει αυτά τα χαρακτηριστικά και πει: εγώ αυτό το παιδί θέλω να το βοηθήσω να ξεμπλοκάρει από αυτό που έχει. Ναι. Φεύγει από αυτό. Μπορεί γιατί να φύγει. Γιατί είμαστε εδώ σε αυτή την εκπομπή? Γιατί το κάνουμε όλο αυτό, παιδιά? Γι' αυτό είμαστε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Να σας βοηθήσουμε. Ανοίξουμε νέους δρόμους. Γι' αυτό το κάνουμε. Γιατί υπάρχει ένας άλλος μύθος που σου λέει: α, αφού είναι χαρισματικός, μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Όχι. Μα είναι και άνθρωπος. Και δεν σου έχω βάλει, τώρα σου έχω βάλει τα προφίλ τα τρία. Για πες μου και τα άλλα τρία. Θα σου έρθει το προφίλ του περιθωριακού. Βγες και γράφησέ μου το λίγο αυτό. Ο περιθωριακός είναι αυτός ο οποίος σου λέει: εγώ δεν βρίσκω πουθενά ταυτότητα, δεν βρίσκω ότι ανήκω πουθενά. Και άρα δεν με ενδιαφέρει να είμαι προκλητικό. Απομονώνομαι. Απομονώνομαι, κρύβομαι, ειδικά στην εφηβεία αυτό συμβαίνει πάρα πολύ. Και κάνω και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Αφού δεν μπορώ να βρω ποιος είμαι και να πατήσω τα πόδια μου και να δείξω το εκτόπισμά μου, κάνω κάτι πιο κάτω. Βρίσκω ένα πρότυπο, το οποίο για τον ΑΒ λόγο η κοινωνία το αναγνωρίζει. Τη Μαντόνα. Τον τάδε ποδοσφαιριστή, οτιδήποτε είναι αυτό. Και τι κάνω, πάω και τον μιμούμαι. Ακολουθώ το πρότυπο. Οπότε αφού θα μοιάζω, θα είμαι σαν τη Μαντόνα, θα έχω πέραση σαν τη Μαντόνα. Οπότε πραγματικά ταυτότητα δεν έχω. Κούμποσα κάπου, κούμποσα κάπου, ασφάλεια, μιμούμε, okay. Ακριβώς. Και δεν έχω την ευθύνη γιατί δεν είναι δικό μου αυτό, είναι ενός άλλου που το φέρω εγώ. Σαφώς, σαφώς. Θα σου έρθει το άλλο προφίλ, το οποίο είναι, τώρα πάμε σε πιο δύσκολα, δύσκολες, που είναι λεγόμενοι at risk, οι εν κινδύνου, οι ευάλωτοι, οι οποίοι δεν έχουν μάθει και δεν, ουσιαστικά λείπει ο αυτοέλεγχος, γιατί μπορεί να έχουν τραυματικές εμπειρίες στην παιδική τους ηλικία, να μην τους έχουμε ουσιαστικά εκπαιδεύσει σε πολύ βασικά πράγματα, οπότε κάνουν τρομερές συναισθηματικές αντιδράσεις. Άκρατος θυμός, άκρατο συνέστημα. Το ενδοκρινολογικό τους υπερλειτουργεί. Οπότε εκεί θα δούμε και υπάρχουν και στην ιστορία πολλές τέτοιες φιγούρες που έχουν. Για δώσε μας ένα παράδειγμα. Ιστορικά παραδείγματα νομίζω. Αν μας δώσεις εσύ ένα παράδειγμα, θα πέσει. Ο Νέρονας, φαντάζομαι. Κάφτο.
Ναι, τώρα δεν ξέρω αν αυτό ήταν χαρισματικότητα ή ήταν. Ήταν ηγέτης, οπότε ιδιοτροπία, μπορεί να έχει. Κληρονομικά. Δεν ξέρουμε τι έπαιζε εκεί. Σωστά. Αλλά τέτοιες παρόμοιες φιγούρες δεν θα ήθελα να δώσω ονόματα, αλλά άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζουμε γιατί είναι στις φυλακές, γιατί είναι πρώτοι σε πορείες, είναι πρώτοι στο να κάνουν μεγάλες εξεργέσεις και επαναστάσεις. Σαν το Τσε. Δεν θέλω να δώσω ονόματα γιατί ξέρω ότι θα κρυθώ σε λίγο, οπότε ο καθένας μπορεί να σκεφτεί. Ξέρεις, τη Δανάη, μέχρι στιγμής ακούω δυσκολεμένα πράγματα. Αυτά που μου λες είναι. Και έχουμε πει τις πέντε, η έκτη, ο έκτος τύπος. Ο έκτος, αν θες δυσκολεμένα. Έχουμε τον Grant. Τον έκτο. Ο έκτος είναι αυτοί που ονομάζονται twice exceptional. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν διπλή απόκληση από τον τυπικό πληθυσμό. Παραδείγματος χάρη, είμαι τυφλός και χαρισματικός. Okay. Έχω βαριά δυσλεξία και χαρισματικότητα. Αυτά έχω διπλές αποκλίσεις. Έχω αυτιστικές τάσεις και χαρισματικότητα και υψηλό αντιληπτικό μηχανισμό. Οπότε, πολύ συχνά στους γονείς που έχουν twice exceptional παιδιά, δίνω έτσι πιο αστεία παραδείγματα για να νιώθουμε οικεία και λέω σκέψου έναν άνθρωπο που σου αρέσει πολύ, μια φιγούρα του Hollywood. Πες μου ένα όνομα. Αποκαλύψου. Ryan Gosling. Ο Ryan Gosling. Ryan. So you have Ryan Gosling, εμφανίζεται μπροστά σου. Λιποθυμάω, συνέρχομαι. Λιποθυμάς. Και μετά. Μπαίνεις στη διαδικασία ο Ryan, ας πούμε. Τρελαίνεσαι, έχεις πάθει σοκ. Βγάζει ο Ryan το παλτό του για να κάτσετε να πιείτε ένα καφέ και δεν έχει ένα χέρι. Και κοιτάς και δεν έχει και το πόδι του από το γόνατο και κάτω. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι με αυτή την εικόνα. Μια χαρά είναι ο Ράιαν. Και λες τώρα αυτός, συνήθως τι μας έχουν περάσει στα στερεότυπα, το μοντέλο είναι αρτιμελές. Όλο, σούπερ τέλεια, τακτοποιημένο όλο. Οπότε, εκεί παθαίνεις τώρα, λες, τι γίνεται με τον Ράιαν. Μου το ανατρέπει όλο αυτό. Μου το ανατρέπει. Υπάρχει ο άλλος ο οποίος τον βλέπει και λέει, χαρά κούκλος είναι, δεν το κατάλαβα. Δεν βλέπω τίποτα. Και υπάρχει και ο άνθρωπος που είναι στερεοτυπικός και λέει, με αποθήτω μη αρτιμελές. Παρά το ότι είναι ο Ράιαν. Παρά το ότι είναι ο Ράιαν. Αυτό πώς βοηθάει τους γονείς. Αυτό βοηθάει γιατί ξέρεις, συχνά αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν πού πατάνε. Γιατί θα πάνε σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που εστιάζει ότι είσαι δυσλεκτικός, άρα δεν αναγνωρίζω τίποτε άλλο, αναγνωρίζω μόνο αυτό. Ναι, ναι. Και υπάρχει ένα άλλο σύστημα, ένας άλλος εκπαιδευτικός που λέει, τι με νοιάζει εμένα αυτό, εδώ δεν βλέπεις ότι φωτοβολεί αυτός ο άνθρωπος. Παραδείγματος χάρη, κάποιος βλέπει τον μη αρτιμελή, έτσι, που έχει πάθος για τη γυμναστική. Και του λέει, συγγνώμη, μέχρι το καροτσάκι φτάνεις, μπορεί να γίνεις αθλητής. Και ο άλλος τον κάνει παρολυμπιονίκη. Απλό παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Ναι, αυτό δεν θα αλλάξει όμως ποτέ. Είναι θέμα, θα αλλάξει μόνο όταν αλλάξει, όταν καλλιεργήσεις τους ανθρώπους γύρω σου, την κοινωνία σου, τις καλλιεργήσεις, άλλα στάνταρ, άλλες εικόνες, άλλα πρότυπα, άλλα δεδομένα. Αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ακούτε μας αυτά που θέλουμε να σας πούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μου καταρρύπτεις όλο αυτό που είχα πολύ αυτοματοποιημένο στο μυαλό μου, πες με βάση το κοινωνικό μου DNA και τα κατάλοιπά μου και όλα αυτά που ξέρω, ότι ωραία, χαρισματικός άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος είχα στο μυαλό μου, ο οποίος είναι πάρα πολύ έξυπνος, εγώ το είχα ταυτίσει με το υψηλό IQ. Συχνά είναι. Και είναι σε όλα πάρα πολύ καλός, δεν έχει θέματα, ούτε συμπεριφορά, ούτε τίποτα. Τα έχει όλα λυμένα, τον έχει φωτίσει ο Θεός, τον έχει λούσει με φως το σύμπαν και είναι όλα τέλεια. Γι' αυτό είναι και χαρισματικός και χαίρονται οι γονείς του γι' αυτόν. Και τον θαυμάζουν και τον φέρουν σαν τον επιτάφιο γύρω-γύρω. Τώρα έρχεσαι και μου λες ότι. Σίγουρα όχι. Τίποτα από όλα αυτά και όλα αυτά μαζί. Σίγουρα όχι. Εγώ πώς θα αναγνώρισω π.χ. αν το παιδί μου είναι χαρισματικό. Α, σου δώσω την κάρτα μου. Να. Θα πάρω τηλέφωνο τη Δανάη. Και θα μου πει. Πάνω σε αυτό που είπε συχνά, μια άλλη ερώτηση που φέρνουν στο τραπέζι και συνάδει με αυτό που περιέγραψες λέει. Τελικά το να είσαι χαρισματικό, κυρία Δηλιγιώρη, για την εμπειρία σας. Πείτε είναι μας. Καλό. Ευχή ή κατάρα. Έτσι το κάνω και λίγο πιο ποιητικό. Είναι ευχή ή κατάρα. Η απάντηση, πάλι έτσι, δίνω παραδείγματα για να γελάμε μεταξύ μας. Λέω, απάντησέ μου σε κάτι. Το να είσαι ξανθιά. Γεννημένη ξανθιά. Είναι ευχή ή κατάρα. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Τέλεια. Θα σου απαντήσω εγώ. Αν αυτό που θέλεις είναι να έχεις πέραση, να σε κοιτάνε και να κάνουν wow, τι είσαι εσύ, κορίτσι μου. Και είσαι γεννημένη φυσική ξανθιά στη Σουηδία,
Δεν θα καταλάβει κανείς τη διαφορά να κάνει wow. Αν είσαι γεννημένη φυσική ξανθιά στην Ελλάδα. Μετράς. Wow, μετράς. Με την ίδια λογική λοιπόν, ευχή και κατάρα δεν είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα που σου έχει δοθεί από τη φύση. Αυτό που σου χαρίστηκε. Σε τι περιβάλλον σου χαρίστηκε. Mm-hmm. Το περιβάλλον το κάνει να το βιώνεις ως ευχή ή ως κατάρα. Το περιβάλλον τη βάζει αυτή τη συνθήκη. Και θα στο αναπτύξει. Όχι το χάρισμα. Βέβαια. Όχι αυτό που έχεις. Γιατί να αναγνωρίσω το παιδί μου, αν το παιδί μου είναι χαρισματικό ή γιατί να μπω εγώ στη διαδικασία να δω αν είμαι χαρισματικός άνθρωπος. Θα κερδίσω κάτι, θα με βοηθήσει να αλλάξω κάτι, να εντοπίσω κάτι, θα μου δώσουν κανένα παράσημο και θα λέω «Α, εγώ είμαι χαρισματικός άνθρωπος, ανοίξτε την πόρτα να περάσω». Mm. Γιατί να το κάνω αυτό. Γιατί να μπει στη διαδικασία να μάθεις αν είσαι αλλεργική στο πεύκο ή ασθηματική. Γιατί μου δυσχεραίνει την καθημερινότητα. Α, καλημέρα. Τέλεια. Το άλλο τι, πώς μου το... Σου δυσχεραίνει την καθημερινότητα. Γιατί αυτό έχεις έναν. Φέτος οι γονείς τους έβαλα στις ομαδικές γονέων και μπήκαν στη διαδικασία και τους ζήτησα να βρουν ένα συνώνυμο από την εμπειρία τους. Τώρα είναι γονείς με αναγνωρισμένα χαρισματικά παιδιά. Και λέω: θέλω να βρείτε ένα συνώνυμο για να μπείτε στη διαδικασία να πιάνετε απλές συζητήσεις. Γιατί μόλις πας και λες στον γείτονα, σε ρωτάει: α, πού πάει το παιδί σου κάθε Σάββατο? Το παιδί έρχεται στο πρόγραμμα εκπαίδευση χαρισματικότητας. Ας κολλάνε τώρα. Δεν ξέρω τι να πω. Λέω: θέλω να μάθετε να κάνετε αυτή τη συζήτηση. Να. Και να μην ντρέπεστε ούτε να πανικοβάλλεστε. Τι θα πεις? Μα λέμε, κυρία Δελεγιώργη, όταν λέμε ότι είναι χαρισματικό, ένα χαρισματικό άνθρωπο. Μα κοιτάνε σαν ούφο και λένε όλα αυτά τα περίεργα. Εσύ νομίζω ότι το παιδί είναι το καλύτερο. Ναι. Δεν τον ξέρω εγώ το Γιωργάκη τι κάνει και τέτοια. Λέω, βρείτε μου συνώνυμα που σπάνε τη συζήτηση και την πάνε πιο κάτω. Οπότε τους βάζω στη διαδικασία, βάζω τον όρο χαρισματικός και βρες κάτι που έρχεται όσο πιο κοντά γίνεται και καθολικά. Και θα χαρακτηρίζει και το δικό μου παιδί και το δικό σου παιδί που είναι χαρισματικά. Ανεξαρτήτων συμπεριφορών. Καταλήξανε σε 4 λέξεις, 4 επίθετα. Πάνε εύστροφος, πανδέκτης, υπερευερέθιστος, ακραίος. Γιατί ήταν 4 ομάδες και κάθε μία βρήκε ένα επίθετο. Ένα χαρισματικό παιδί. Ένας χαρισματικός άνθρωπος. Ένας χαρισματικός άνθρωπος, ο οποίος έχει την τύχη να μεγαλώνει μέσα σε μία οικογένεια που έχει εντοπίσει την χαρισματικότητά του. Και τον έχει οδηγήσει σε όλο, του έχει δώσει και τα ερεθίσματα που χρειάζεται και το δρόμο να, και τις επιλογές. Τον αποδέχεται για αυτό που είναι. Κάνει πράγματα με τη Δανάη, που ξέρει και 5 πράγματα παραπάνω και με άλλους ανθρώπους ενδεχομένως που ξέρουν και έρχονται να ενισχύσουν όλο αυτό που έχουν αυτά τα παιδιά αυτοί οι άνθρωποι. Τι αλλάζει στη ζωή τους? Βρίσκουν τον εαυτό τους? Σαφώς. Και στην πορεία της ζωής τους μπορούν να φτάσουν το δικό τους προσωπικό δυναμικό στην έκταση που μπορούν να το φτάσουν. Βρίσκουν αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μόνο έδαφος δηλαδή. Μάλλον τα σωστά εργαλεία. Ακριβώς. Πες ότι έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο χρειάζεται τα κοινά καύσιμα που κινούνται, μια τυπική ας πούμε τέτοια αυτοκινήτων. Και έχεις και στον γκαράζ σου μία Porsche. Και βάζεις τα ίδια καύσιμα. Και την κυκλοφορείς στους ίδιους δρόμους. Και σου κάνω μια ερώτηση εγώ και σου λέω, κάτσε βρε, πες μου τώρα, τι θα αλλάξει άμα παίρνεις την Porsche και την έχεις στην ευθεία, ας πούμε, να πας σε μια καταπληκτική διαδρομή με ανοιχτούς δρόμους και τα λοιπά, με τα κατάλληλα καύσιμα. Τι θα αλλάξει άμα την έχεις μέσα στην πόλη, την κατεβάζεις, ας πούμε, Κηφισιά Κολωνάκι, με τα ίδια καύσιμα που βάζεις σε ένα άλλο αυτοκίνητο, με καμία σχέση κινητήρα Porsche. Νομίζω ότι η απάντηση είναι το λιγότερο προφανής. Και στο πώς νιώθει η ίδια η Porsche κακομοίρα, ας πούμε, αυτό. Που μετά από λίγο ασφυκτία, θα καεί. Ασφυκτία, προφανώς. Ασφυκτία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι μπορεί να συμβεί με έναν άνθρωπο. Η Τόλαν είχε γράψει ένα καταπληκτικό, μια αλληγορία εξαιρετική και την έλεγε, στα αγγλικά λέγεται «Is it still a cheetah?» και μπήκε στη διαδικασία και μιλούσε για ένα cheetah. Και λέει, έχουμε ένα cheetah, το οποίο είναι έξω στη φύση, στο περιβάλλον που ευδοκιμεί, το βλέπεις και το θαυμάζεις. Το βλέπει λοιπόν κάποιος, το θαυμάζει και λέει, αυτό πρέπει να το δείξω στον κόσμο. Παίρνει λοιπόν το τσιτάχ και το βάζει σε ένα πολύ μεγάλο κλουβί.
και λέει «Is it still a chitar?» Mm. Και μετά, επειδή δεν μπορούσε να φτάσει πολλοί κόσμος εκεί, το πήρε και το βάλε σε ένα μικρότερο κλουβί και το έφερε πιο κοντά στην πόλη για να πάνε στον τοπικό ζωολογικό κήπο. «Is it still a chitar?» Πόσα χαρακτηριστικά το έχει αφήσει πίσω, ε! Δεν μπορεί να το υποστηρίξει, το περιβάλλον. Ακριβώς. Και κλείνοντας, θέλω να κρατήσω από όλο αυτό που άκουσα μαζί σου, συζητώντας μαζί σου, ότι οι χαρισματικοί άνθρωποι δεν έχουν συγκεκριμένο προφίλ. Ένα. Δεν έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όλοι. Κάνουν κουτσό με το αριστερό πόδι και την ίδια ώρα παίζουν γιογιό με το δεξί χέρι. Έχουν. Δεν έχουν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, γιατί δεν σημαίνει ότι, μπήκαν στη διαδικασία με τα ίδια κίνητρα ή θέληση. Το περιβάλλον ήταν διαφορετικά. Μπράβο. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά σε βασικές αντιληπτικό μηχανισμό, δηλαδή έχουν δυνατή μνήμη. Mm-hmm. Παρατηρητικότητα. Έχουν πολύ συχνά έμφυτη περιέργεια. Είναι πολύ πιθανό να έχουν δυνατή πειθό ή καλές κοινωνικές δεξιότητες. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά εντοπίζουμε στοιχεία τα οποία είναι στον αντιληπτικό μηχανισμό. Εάν βρίσκεις ανθρώπους, και δυστυχώς για εμάς εκεί έξω υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αυτοπαρουσιάζονται ως ειδικοί στον χώρο της χαρισματικότητας. Ενώ αυτό δεν ισχύει. Να. Και βγαίνουν και λένε, θα σου πω εγώ αν το παιδί σου είναι χαρισματικό. Κάνει μαθηματικά, λύνει ασκήσεις, βγαίνει πρώτο σε διαγωνισμούς ρητορικής. Τότε είναι χαρισματικό. Και πάνε και καλλιεργούν αυτή την αντίληψη ότι το ταλέντο είναι χαρισματικότητα. Άρα τι καλλιεργούν πίσω στο γονέα? Ότι μπορείς να δημιουργήσεις τη χαρισματικότητα. Έλα εδώ να σου κάνω ιδιαίτερα και θα σου βγάλω εγώ χαρισματικό και παιδί. Και θα γίνουν όλοι χαρισματικοί. Και θα γίνεις χαρισματικό. Μπορείς αυτό να το εντοπίσεις και σε έναν άνθρωπο 3 χρονών πριν μάθει μαθηματικούς όρους και... Από τη γέννηση. Από τη γέννησή του φαίνεται. Σαφώς. Το βλέπεις από τα μάτια ο παιδίατρος του, δεν μπορεί της πίθα. Ο παιδίατρος δεν μπορεί να δει, φτάνοντας μέχρι τα 3 έτη, ένας άνθρωπος έχει νοητική στέρηση. Πώς το κάνει αυτό? Ναι. Έχει τα στοιχεία του τυπικού πληθυσμού και πηγαίνει και τα συγκρίνει. Έτσι. Και λέει, αν μέχρι τότε υπολείπεται. Με την ίδια λογική κάποιοι υπερτερούν. Δανάη, πες μου λίγο πριν κλείσουμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Θέλω εγώ ένα κατάλαβα, πράγμα, πες πολύ το ένα πράγμα. Ότι η χαρισματικότητα είναι φάσμα. Είναι φασματική. Δεν υπάρχει χαρισματικός ή μη χαρισματικός. Όπως υπάρχει η ήπια νοητική στέρηση, μέτρια, βαριά και δεν έχει καμία σχέση. Μπράβο. Αντίστοιχα, η χαρισματικότητα έχει ήπια χαρισματικότητα, μέτρια, υψηλή, προφανή. Ο κόσμος κάτι που μπερδεύει πολύ συχνά και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει, είναι ότι βάζει στο μυαλό του, όταν λέει χαρισματικότητα, την υψηλή ή την προφανή, η οποία είναι 1 σε 100.000. Mm. Πολύ σπάνια θα το εντοπίσει αυτόν τον άνθρωπο. Και γι' αυτό το λόγο αψηφούν, θέτουν τον πύχη εκεί και αψηφούν μια πολύ μεγάλη μάζα που βρίσκουμε περίπου 1 στα 10 παιδιά μέσα σε μία τάξη. Είναι πολύ μεγάλο. 1 στα 10 παιδιά αυτό. Είναι η ήπια χαρισματικότητα. 1 στα 100 παιδιά, δηλαδή σε 5 τμήματα, είναι η μέτρια χαρισματικότητα. Είναι στο τόσο πάνω τα ποσοστά. Ναι. Εάν εγώ ακούω αυτή τη συζήτηση τώρα από το σπίτι και λέω όλα αυτά που λέει η Δανάη, εμένα κάπως με αφορούν. Mm. Το παιδί μου ή και εμένα τον ίδιο, δεν ξέρω στους ενήλικες πώς δουλεύει το άλλο πράγμα. Τι κάνω. Επικοινωνώ με τη Δανάη. Σας δίνω Σίγουρα. Το mail της Δανάης και επικοινωνείτε. Ωραία. Τι πρέπει να γίνει από εκεί και πέρα. Ενημερώνομαι. Διαβάζω. Ενημερώνομαι. Πού? Προσέχω πού? Τις πηγές μου πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για το τι διαβάζω. Γιατί σας ξαναλέω ότι εκεί έξω βγαίνουν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι γράφουν τα δικά τους. Έχουν τη δική τους σχολή. Ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι, ας πούμε, μπερδεύουν τα χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας και τα κάνουν συμπεριφοριστικά, τα κάνουν δεξιοτήτων, προσθέτουν μέσα και λίγο προσωπικότητα. Βάζουμε και λίγο από αυτά. Αλλά γελάει πολύ χαρισματικό παιδί. Να το χαίρεστε. Να το χαίρεστε που γελάει πολύ. Ναι, όχι. Προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι σαν να μου λες, νιώθω ότι βήχω, έχω την υποψία ότι έχω άσθμα. Ψάξου, διαβάσου, ενημερώσου, σύγκρινε, πάρε μία γνώμη, πάρε δεύτερη γνώμη, ψάξου. Ένας ενήλικας που ακούει αυτή τη συζήτηση και λέει, με ενδιαφέρει αυτό, με αφορά, έχει αξία να το ψάξει, ακόμα και αν είναι στα 40 του, στα 45 του, στα 50 απόλυτη, του. Απόλυτη. Θα τον απελευθερώσει, θα τον ξεκλειδώσει. Ξέρεις γιατί? Γιατί πρώτα απ' όλα θα του βγάλει μια ταμπέλα που είχε βάλει στον εαυτό του
Και δεν ισχύει. Δηλαδή, μεγάλωσα έτσι. Ήμουν, ας πούμε, υπερευερέθιστος και είχα εντάσεις. Αν αυτό πας στο DSM-5 και βάλεις χαρακτηριστικά χαρισματικότητας, πάρα πολύ πιθανό θα σου βγάλει κάποιο σύνδρομο. Ναι. Τα κλασικά που έρχονται στο γραφείο μου, που δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να είσαι και χαρισματικός και να έχεις κάποιο σύνδρομο. Είπαμε twice. Μην παρεξηγηθώ, μπορείς να είσαι twice exceptional. Αλλά υπάρχει αυτό το λαθεμένη διάγνωση και θα σου βγάλουν ότι έχεις οριακή προσωπικότητα. Θα σου βγάλουν διπολικότητα. Θα σου βγάλουν. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε χάπια και σε αγωγή. Γι' αυτό το λόγο. Είναι άνθρωποι που λένε δεν με καταλαβαίνει κανείς και είναι απομονωμένοι. Και ξαφνικά. Σαφώς. Σαφώς. Και όχι μόνο ενήλικας. Υπερήλικας. Και υπερήλικας. Εκεί να δεις. Που έχουν ζήσει μια ολόκληρη ζωή κουβαλώντας ταμπέλες και νιώθοντας ότι είναι κλεισμένοι σε ένα κουτί μέσα. Δεν βρίσκουν δρόμο αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό. Οπότε σαν να μου λες, άμα έχω ένα τσιτάχ το οποίο είναι 70 χρονών. Τι θα το κάνω, στο κλουβί, να του βάλω λίγο παραπάνω χώρο. Να του βάλεις, ναι, άνθρωποι. Να του βάλεις, είναι άνθρωπος. Ναι. Δανάη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που είμαστε εδώ. Πολύ γρήγορα να πω, γιατί δεν ξέρω αν αναφέρονται, ότι στην Κρήτη έχω την τιμή να συνεργάζομαι με το ΙΕΚ Μορφή και Πανσί. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικοί και πρωτοπόροι που το κάνουν αυτό. Είναι οι πρώτοι σίγουρα που μπήκαν στη διαδικασία να το ανοίξουν για το νησί της Κρήτης. Δουλεύετε με χαρισματικούς ανθρώπους. Σαφώς. Προσπαθούμε και ο στόχος είναι από το Μάρτιο να κάνουμε το πρώτο πρόγραμμα εκπαίδευσης χαρισματικότητας εδώ στην Κρήτη. Αυτό τον καιρό από τώρα που είμαι εδώ μέχρι και το Μάρτιο θα κάνουμε αναγνωρίσεις για να τρέξουμε το πρώτο πιλωτικό σεμιναριακό. Και έτσι άρα πάμε τρέξτε. Να το ανοίξουμε. Ναι, τρέξτε. Όσοι πιστοί προσέλθετε, μην σας αγχώσουμε κιόλας. Όσοι νιώθετε ότι σας αφορά ή όσοι έχετε την υποψία. Δεν πειράζει, έχουν την υποψία. Μα σαφώς. Και ας μην είναι τίποτα. Μα όσο γονείς, κάτι... το περισσότερο που μπορούν να έχουν είναι υποψία. Έτσι. Δηλαδή, εσύ τι κάθεσαι, κοιτάς το παιδί σου και λες, δεν είμαι σίγουρη αν για να έχει μυοποία, οπότε δεν πάω να το ψάξω. Ναι. Όχι καλέ. Θα πας στον ειδικό να το εντοπίσει μία και επίσκεψη. Να σου πει από εκεί και κάτω τι συμβαίνει. Ακριβώς. Σούπερ. Ευχαριστώ μία πάρα πολύ. Είναι. Να είστε να καλά. Καλά. Καλή συνέχεια πολύ. Με τα παιδιά και τους ενήλικές σου και με όλο τον κόσμο. Και με τα ωραία θέματα που φέρνετε. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά, Δανάη μου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε έχοντας δύο πολύ χαρισματικούς ανθρώπους, μου επιτρέπεις. Okay. Οι οποίοι αγαπούν πάρα πολύ το παιχνίδι, αγαπούν πάρα πολύ τα φυσικά υλικά, παίρνουν το ξύλο, το μετατρέπουν σε παιχνίδι, έχουν ξεκινήσει από την Κρήτη. Τα παιχνίδια που φτιάχνουν είναι ξύλινα, υπάρχουν στο Μουσείο Γουλανδρή, υπάρχουν σε χώρους τέχνης και τα έχουν αγκαλιάσει όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν τα πολύ 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 ξεχωριστά. Και συναντάμε και μία ομάδα ανθρώπων που διοργανώνει τη Νύχτα Ιδεών στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας για να κάνουμε την υπέρβαση στο μυαλό μας, στην ψυχή μας, σε όλα μας. Σε λίγο.